Πάμε τώρα να μπούμε εμείς στο δεύτερο μέρος όμως. Γιατί εκεί σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Και εκεί μιλάει για τον Άρη. Ναι, πάμε να δούμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και να το σχολιάσουμε. Ο Άρης είναι ένας τύπος ο οποίος πραγματικά και εκείνος που τους γίνει πάρα πολύ στρατηγική. Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει ηγετικό χαρακτήρα, έχει έπαρση, έχω να σου πω, και είναι πάντα εκείνος που θέλει να οργανώνει τα πάντα. Αν φάμε, πόσο θα φάμε, τι θα φάμε, ποιος θα ματσάρει ποιον, με ποιον θα παίξω. Πάντα ρωτάγαν όλοι τον Άρη. Άρη, να κάνουμε αυτό, κάτι το οποίο το έχω πει on camera και το έχω πει και μπροστά του. Πάντα ρωτάνε όλοι, εκτός από μένα, Άρη, να κάνουμε αυτό. Άρη, και εμένα με ενοχλούσε. Λέω, παιδιά, ποιος είναι ο Άρης που τον ρωτάτε όλοι? Γιατί δεν ρωτάτε τον Κωνσταντίνο, γιατί δεν ρωτάτε κάποιον άλλο? Δυστυχώς τους έχει πείσει ότι είναι ο ηγέτης. Τους έχει πείσει ότι είναι ο άνθρωπος που πρέπει να τον ρωτάμε όλοι για τα πάντα. Κάτι το οποίο εγώ δεν έκανα. Off camera μου έχει πει, έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Θα σε στηρίξει, θα μείνει πολύ καιρό στο παιχνίδι. Είσαι μια προσωπικότητα πολύ διαφορετική από όλες αυτές που έχουν πει στο παιχνίδι. Είσαι ξεχωριστός, αλλά on camera, ενώ με στήριζε off, on camera έπαιρνε το μέρος του Σπύρου και του Τάκη. Και εκεί κατάλαβα ότι έχει στρατηγική ο τύπος για να δείξει στον κόσμο ότι εγώ είμαι κάτι λάθος και πρέπει να βγω από το παιχνίδι και να με πετάξει. Γι' αυτό και εγώ με έβλεπες πολλές φορές να είμαι απέναντί του και να ταχώνω, γιατί δεν μ' άρεσαν οι διπροσωπείες που κάνει. Αλλά καμιά φορά μας έβλεπες και αγκαλιά, γιατί ανακαλούσε. Μην πας πιο μέσα, είναι επικίνδυνα και πονηρά. Μπορεί να δεις καμία Σοφιάνη και κανέναν Άρη να κάνουν τίποτα κόλπα, ερωτικά. Καταλαβαίνεις, να μην το προχωρήσω. Ό,τι λέω υφίσταται, δεν βγάζω τίποτα από το μυαλό μου και δεν έχω σκοπό ποτέ στη ζωή μου να κάνω κακό σε κάποιον άνθρωπο. Ποτέ, μα ποτέ, το τονίζω. Και θα το τονίζω όσο ζω. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ό,τι είπα στις προσωπικές μου συνεντεύξεις και στην εκπομπή μου με το κουπάκι μου, φτιάξε καφέ να στα πω καλύτερα, υπήρχε η φωτιά και ο καπνός και τα έλεγα, αλλά τα έλεγα με ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι πρόσβαλα καμία οικογένεια, ούτε της Οκιάνας, ούτε του Άρη. Φαινόταν και το ύφος που τα έλεγα ότι είχε τρολ, αλλά ήταν και πράγματα τα οποία έβλεπα. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι καούρα έχει ο Άρης για να μην φυγεί η Σοφιάνα. Με έπιασε πριν το συμβούλιο και μου έλεγε τι να ψηφίσω και να μην ψηφίσω τη Σοφιάνα. Ήρθε ο Άρης και με έπιασε off camera πίσω από τη ζούγκλα και πίσω στη ζούγκλα και μου είπε, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να το μαζέψεις και να βγεις σε κάμερα και να πεις ότι είναι ψέματα και λέω, Άρη, μ' άκουσε. Καταρχήν, εμένα δεν μου αρέσουν οι απειλές και δεν μου αρέσει η καθοδήγηση. Αν αυτή τη στιγμή με απειλήσει εισαγωγικά ότι θα μαλώσουμε και θα μου κάνει κάτι κακό, δεν με αφορά. Είπα πράγματα τα οποία ισχύουν και τα είπα με τρολαριστικό χαρακτήρα. Δεν τα είπα για να σε προσβάλλω. Νιώθω ότι υπάρχουν κάποιες φιλίες και κάποιες λυκοφιλίες. Αυτό πιστεύω ότι θα αποδειχθεί στο ατομικό παιχνίδι. Ποιοι πραγματικά είναι φίλοι εδώ μέσα και ποιοι παριστάνουν τους φίλους. Ο Άρης δημιούργησε φιλία με τον Γιώργο, με τον Στάθη δεν ήρθε ποτέ κοντά, μα ποτέ. Αντιθέτως έχουν αντιπαραθέσεις off camera. Απλά ο Άρης δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος παίκτης είναι καλύτερος από αυτόν ή δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος θα πάρει το έπαθλο και όχι ο Άρης. Ο Άρης μπήκε για να πάρει αρκετά χρήματα εκεί πέρα και ο Άρης μπήκε για να πάρει το έπαθλο. Κάτι που πιστεύω ότι εγώ και θεωρώ ότι ούτε το αξίζει ούτε θα το πάρει. Γιάμι, όλη μέρα σε θέλω. Γιάμι, το μυαλό μου το καίω. Είσαι ότι καλύτερο. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Είναι τα νέα του Άγιου Δημήτρη για το Survivor 2022. Πού αλλού, στο Sky TV. Φτιάξει καφέ, να στα πω καλύτερα. Ιωάννα Μαλέσκου και Λάβη, έρχομαι πολύ σύντομα να πιούμε καφέ και να τα πούμε όλοι μαζί. Πολλά φιλιά από τον Άγιο Δημήτρη. Γιάμι, όλη μέρα σε θέλω. Γιάμι, το μυαλό μου το καίω. Αφιέρωση. Χαρά, τι έχουμε να πούμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά, είπε πολλά. Στο δεύτερο αυτό μέρος έχει πολύ ψωμάκι. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο τόσο πολύ συζητήσαμε, αγαπητοί και αγαπητές. Με τον Άρη και τη Σοφιάνα, με το ότι δεν παίρνει πίσω τα λόγια του. Μπράβο, αυτό ήθελα. Με το ότι ποτέ δεν λέει κάτι για να βλάψει κάποιον, αλλά λέει κάτι το οποίο έχει δει να γίνεται. Και το κάνει με το τρόλ. Το story αυτό με το τρόλ και το story αυτό το οποίο παρουσιαζόταν.
και το κενό το οποίο είχαμε εμείς. Γιατί πώς ξαφνικά ο Άρης δεν αντέδρασε. Μας λέει ότι ο Άρης του ζήτησε να το συζητήσουν, να ανακαλέσει. Να ανασκευάσει, πες να πάρει πίσω. Και δεν του άρεσε και πολύ ο τρόπος που το είπε. Αυτά που έχει πει, όμως ο ίδιος τι έκανε. Του είπε. Τα πήρε πίσω. Όχι. Μα δεν το είδαμε. Αυτό του το δίνω. Και μπράβο του. Καταρχήν θέλω να του το δώσω. Δεν έκανε κολοτούμα. Άρα ποιος έκανε πίσω. Ο Άρης. Λοιπόν, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και εκεί εγώ θέλω να σταθώ. Ότι ενώ τον έπιασε, ενώ του είπε ότι δημιουργήθηκε έξω, ότι υπάρχει πρόβλημα, ό,τι. Ήτανε πολύ ειλικρινής και του λέω ακουάρι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το συγκεκριμένο. Πολύ. Ενώ ξέρει, γιατί του μεταφέρθηκε από τον Άρη, ότι υπάρχει πρόβλημα έξω, ξέρουμε όλοι πώς έγινε αυτό. Αυτό του το δίνω, ότι δεν μάσησε τα λόγια του και επιμένει. Δεν έκανε την κολοτούμπα που και λέμε. Και δεν άλλαξε ο Εμμανουήλ, άλλαξαν στάση άλλοι. Και δεν το αλλάζει ούτε ο τώρα. Ο Εμμανουήλ λέει ότι ναι, είναι δική μου θεώρηση, ότι εγώ πιστεύω. Έλεγα, εγώ νομίζω, αλλά κάτι εγώ θεωρώ ότι έχουν γίνει όλα αυτά. Κατάλαβες, χρησιμοποιούσε λίγα τις λέξεις, οι οποίες... Και είπε επιπλέον, το τρόλαρα. Το τρόλαρε. Αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιο, υπάρχει φωτιά. Απλά είπε, για να τελειώσω, το μόνο πράγμα που είπε είναι ότι εγώ είδα πράγματα, ο τρόπος που τα είπα δεν τα είπα σοβαρά, τα είπα με βάση τρόλ. Δεν έλεγε να λέει και λίγα είπα. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, μπορείς να πάει στα σοβαρά έναν άνθρωπο που σου λέει πρώτον. Σου λέει, εγώ είδα αυτό. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Το έχει δει, λοιπόν, έχει δει δύο ανθρώπου μαζί, αυτό τίποτα άλλο. Δεν έχει δει, δεν είπε ποτέ έχω δει. Εννοεί, έχω δει ότι φεύγουν στη ζούγκλα μόνοι του. Μπορεί να κάνουν χίλια δυο. Λοιπόν, ένα αυτό. Και μετά λέει, εντάξει, το είπα λίγο τρόλ, λίγο ασιευόμενο. Τι είναι λίγο ασιευόμενο, ρε Κωνσταντίνε μου, θα έρθει εδώ να τα πούμε παρέα. Τι είναι ασιευόμενο και εγώ μπορώ να σου πω χίλια δυο για σένα ασιευόμενο. Δεν το αλλάζει ο άνθρωπο. Μα τι πώ δεν αλλάζει. Επίση η φράση μπορεί να πάρει στα σοβαρά έναν άνθρωπο, στα σοβαρά θα πάρει. Οποιοδήποτε. Όχι, δεν μπορώ να πάρω. Είναι υποτιμητικό το στα σοβαρά και θα πάρει έναν άνθρωπο. Και βέβαια. Υποτιμητικό είναι με τον τρόπο που μιλάει. Δηλαδή, δεν ήσουν εκεί στην τελική για να είσαι τόσο βέβαιος. Όχι, όχι, όχι. Για να τον προσβάλλεις λέγοντας αν τον πάρεις στα σοβαρά. Πώς συνδέομαι, δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά έναν άνθρωπο που μου λέει. Όλους ανθρώπους από τη μία, εγώ είδα. Δεν το είδα, αλλά ίσως. Και λέει κάτι ανήθικο. Χάρη λοιπόν, απλά, για κάποιου ανθρώπου. Και μετά να λέει: εντάξει, λίγο το τρόλαρα ήταν λίγο αστείο. Όχι, φίλε μου, δεν είναι ούτε αστείο ούτε τρόλαρα. Και έχει βγει από το survivor. Άρα πρόσεχε. Τώρα. Συγγνώμη, φωνάζονται. Ναι. Αλλά και έχει βγει από το survivor. Άρα θα πρέπει και λιγάκι. Αν να θυμάσαι ή ναυσικά, θυμάστε πώς θα αντιμετώπισε όλο αυτό. Ισοφάρι, δεν ισοφάρι. Ή ναυσικά στο Skype, αν θυμάστε, τι είπε. Εντάξει, είναι τρόλ. Δεν θα πω, γελάω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αντιμετώπιση αυτή τη ναυσικά. Που είπε, ήταν τρόλ, εγώ γελάω. Δεν έχει κάτι να αποδείξει ναυσικά, τελείως. Ήταν η απάντησή τη. Επειδή εσύ τώρα φωνάζει. Είσαι ο Χάρης, δεν είσαι ο Άρης. Όχι, μα καλά δεν του είπα. Τόσο πολύ δεν θα φωνάζει ούτε ο Άρης. Φωνάζει ο Χάρης όσο δεν θα φωνάξει. Δεν θέλω να ακούω όμως ότι αυτό το πράγμα που έκανε, εντάξει, είναι αστείο. Και κανείς δεν θέλει να ακούει, μπορεί να πάρει στα σοβαρά έναν άνθρωπο. Πίστεψε με, στα σοβαρά παίρνουμε όλου του ανθρώπου. Μπορεί να μην συμπαθούμε κάποιου, αλλά δεν λέμε μπορεί να πάρει στα σοβαρά έναν άνθρωπο. Προφανώ ο άνθρωπο για να πει δει και τρει πρέπει να τον πάρουμε στα σοβαρά. Από μόνο του ακυρώνει τον εαυτό του. Έλα εδώ. Όχι για τον Κωνσταντίνο, για οποιονδήποτε. Όταν βγάλαμε τηλεφωνική τη μαμά του Κωνσταντίνου, δεν σ' άκουσα να μιλάς πάρα πολύ. Όχι, δεν έχω να τα πω. Το λέω εδώ. Όντως, ναι. Το λέω εδώ. Το γλυκό του. Για μισό λεπτό να πιω λίγο τσάι. Συγγνώμη. Τι ωραία. Με τη μαμά του να τα πω. Με τον Κωνσταντίνο έχω να τα πω. Τι να πω στη μαμά του. Αυτό είναι γλυκύτατο με τη μαμά και με τον Κωνσταντίνο γλυκύτατο. Γλυκύτατο με τη μαμά του. Ναι, αλλά είναι αυτό που λέει όλα στη μαμά σου. Όλα με τον ίδιο. Το πιο σωστό είναι. Και ήταν γλυκύτατη. Δεν το συζητώ. Φυσικά αστειευόμαστε. Όντως είναι πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Σηκώνουν συζήτηση και όλους τους ανθρώπους που παίρνουμε στα σοβαρά. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό. Και σεβόμαστε αυτά τα οποία λένε. Αλλά έχουμε πολλά ερωτήματα που να τους θέσουμε. Στο πλατό με το καλό θα μας τα λύσει. Έχει έρθει με πολύ ωραία διάθεση και τη στήλη του και τη συνέντευξή του. Εγώ θα τη δώσω. Το δούμε live. Θέλω ειδικό. Να σας πω κάτι. Δεν θέλω καναπέ με τον Εμμανουήλ. Θέλω να κάνουμε ένα ωραίο στήσιμο. Για κουμπούλα, κάτι.